αυτό συνεχές άνοιξε κλίσε της γέφυρας που βρίσκεται στον Καράβολα, ήρθε να προσθεθεί άλλο ένα μετά και την παρουσία του τηλεοπτικού φακού της Κρήτη TV. Αυτή τη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες τοποθέτησαν κάγκελα αντί για πλέγμα, ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί ξανά από τους πολίτες. Την ίδια ώρα τα ερωτηματικά από τους κατοίκους της περιοχής παραμένουν σχετικά με τη δρομολόγηση των εργασιών αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη γέφυρα εξυπηρετεί καθημερινά αρκετούς πολίτες, με τους ίδιους να τονίζουν πως το να κλείνει απλώς η γέφυρα δεν αποτελεί λύση. Βεβαίως και θέλουμε να φτιαχτεί, όχι να κλείνει η γέφυρα, διότι συνέχεια ο κόσμος τη πάει και περνάνε. Αλλά δεν βλέπουμε ενδιαφέρον από καμία υπηρεσία. Τι βάλανε το 2000 για να δείξουν στις τηλεοράσεις ότι κάναμε έργα, από εκεί και μετά τίποτα. 6-7 χρόνια τώρα το κυνηγάμε το θέμα και μας είπανε ότι περιμένουν να βγάλουν ένα διαγωνισμό για να την επισκευάσουν. Από τις 15 του Μάρτη, του 19 είναι κλειστή. Εάν έχει πρόβλημα τη φτιάξουν, γιατί δεν τη φτιάχνουν. Αυτή τη φορά με κάγκελα και όχι με σειρματόπλεγμα έκλεισε η κρεμαστή γέφυρα στον Καράβολα, ενώ επανήλθε και η σήμανση για απαγόρευση της δέλευσης πεζών λόγω επικινδυνότητας. Αν και η γέφυρα έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη, ωστόσο μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρχε το άνοιγμα στο σειρματόπλεγμα, πολίτες την διέσχιζαν με δικό τους ρίσκο παρά τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι φθορές. Εγώ προσωπικά φοβάμαι να ανέβω στο γεφυράκι αυτό. Βλέπετε τι κατάσταση είναι. Θα περνούσαμε με επιφύλαξη. Με επιφύλαξη θα περνούσαμε. Καλό θα ήταν να έκανε κάτι ο Δήμος γι' αυτό. Να το έφτιαχνε, το συντομότερο. Το κλείσιμο της κρεμαστής γέφυρας δυσκολεύει και την πρόσβαση στην παραλία που βρίσκεται πίσω από το Παγκρίτιο στάδιο. Ντόπιοι και τουρίστες που κινούνται με τα πόδια και θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους κάπου κοντά στην πόλη, χρειάζεται να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να φτάσουν στην ακτή. Όλη η υπηρεσία του Δήμου βγαίνει στη τηλεοράση και λέει ότι είναι υποβαθμισμένη. Υποβάθμιση έχουν κάνει αυτοί οι ίδιοι με το κλείσιμο της γέφυρας που δεν επιτρέπουν στον κόσμο να περάσει από το Καράβολα, να περάσει στην παραλία να κάνει το μπάνιο και πρέπει να κάνει το κύκλο από εδώ. Υποβάθμιση είναι από αυτούς που δεν καθαρίζουν εδώ την παραλία διότι λένε ότι δεν είναι οργανωμένοι. Πώς θα οργανωθεί η παραλία, ποιος θα έρθει εδώ πέρα να κάνει μια επένδυση εφόσον δεν δίνει κανείς σημασία. Εγώ τους έχω πάρει 5-6 φορές τηλέφωνο και για την παραλία. Και για τη γέφυρα. Λέει η περιοχή είναι λέει, υποβαθμισμένη εδώ. Αυτή την κάνουν υποβαθμισμένη. Την ανάγκη για συντήρηση της γέφυρας επισημαίνουν οι πολίτες, ώστε να μπορούν και πάλι να τη διασχίζουν με ασφάλεια, μιας και λύση δεν είναι να κλείνει ένα έργο, αντί να γίνονται παρεμβάσεις για τη λειτουργικότητά του.